Πάρα πολλές μου έχετε ζητήσει να κάνουμε έλασμα με πάτο και επίσης να έχει εδώ αυτό το κενό για να την κρατάτε στο χέρι. Στη συγκεκριμένη θα βάλουμε και αλυσίδα, θα σας δείξω βήμα-βήμα πώς τη φτιάχνουμε. Είναι με το μακό κορδέλα, θα σας βάλω σύνδεσμο. Τα κορίτσια θα μου ετοιμάσουν το kit με τα υλικά. Χρειάζεται 2 μακό κορδέλα, πάτο, έλασμα τριαντάρι και οδηγίες βήμα-βήμα θα σας δείξω εδώ. Θα χρειαστούμε πάτο 30x10, νήμα μακό κορδέλα, το έλασμά μας και μία φόδρα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε 3,5 μικρό βελονάκι, θα κάνουμε μία θηλιά και θα περάσουμε σε όλες τις θηλιές μέσα το νήμα μας με βουβό σιγά σιγά. Θα κάνουμε πρώτα αυτή την κίνηση, θα παίρνουμε κλωστή. Δεν χρειάζεται να σφίγγετε πάρα πολύ, γιατί αν σφίγγετε πολύ, αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα μετά θα θέλουμε να περάσουμε κάτω από αυτό εδώ, σε αυτή τη θηλιά εδώ, να μην μπορούμε. Χαλαρώνουμε αρκετά το νήμα μας. Αυτό είναι το ξεκίνημά μου, το περάσουμε μετά από την άλλη πλευρά. Και περνάμε όλες τις θηλιές μας, κατά αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, και κλείνουμε τη σειρά μας εδώ, κάνοντας ακόμα ένα βουβό εδώ, αλλάζουμε το βελονάκι. Εγώ τώρα θα πάρω πεντάρι, γιατί θέλω σταδιακά να το ανεβάσω. Ξεκινάμε και περνάμε κάτω από αυτές τις θηλιές και θα πλέξουμε ένα άρευτο σε κάθε θηλιά. Και στην επόμενη σειρά μετά θα πάω στο εξάρι βελονάκι που πλέγω κανονικά το μακό κορδέλο. Πλέκουμε ένα άρευτο στο καθένα, σε κάθε θηλιά εδώ κάτω, σε αυτό το σημείο. Κλείνουμε εδώ με το ίδιο μας το βελονάκι, το πεντάρι με βουβό και ξεκινάμε τώρα με το εξάρι να πλέκουμε ένα άριχτο από πίσω σε κάθε θηλιά. Μπαίνουμε εδώ στο πρώτο, αν θέλετε μπορείτε να βάλετε ένα σημαδάκι εδώ για να ξέρετε που βρίσκεστε και πλέκουμε με το εξάρι τώρα ένα άριχτο σε κάθε θηλιά από την πίσω, αντί να μπαίνουμε από εδώ, μπαίνουμε και πιάνουμε εδώ. Θα σας φαίνεται ότι σαν ξεχυλώνει η θηλιά σας, δεν ισχύει αυτό όμως, θα το δείτε και πλέκουμε όλη τη σειρά μας κατά αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσουμε τώρα διπλό νήμα και εφτάρι βελονάκι. Θα πάρουμε δηλαδή ακόμα ένα νήμα. Θα χρησιμοποιήσουμε διπλό νήμα τώρα με εφτάρι βελονάκι. Είμαστε εδώ, θα περάσουμε δύο κλωστές. Και θα ξεκινήσουμε να κάνουμε μία παραλλαγή της πλέξης κανέστρο. Πρώτα με αυτές τις δύο θηλιές που έχουμε θα έρθουμε να κάνουμε ένα άριχτο εδώ στην πρώτη θηλιά μας και θα σφίξουμε τις κλωστές μας εδώ και θα ξεκινήσουμε να πλέξουμε την πλέξη μας. Λοιπόν, η μία θηλιά μας θα είναι ένα άριχτο κανονικό και η άλλη θα είναι ένα άριχτο πιο κάτω. Με τη διαφορά όμως, εκτός από την πρώτη θηλιά που κάναμε, ότι όταν θα έχουμε ένα άριχτο κανονικό επάνω, θα το πιάνουμε από την πίσω θηλιά, από εδώ. Με διπλή κλωστή δουλεύουμε, ξαναλέω, και αυτό το κάνουμε για να γίνει πιο σταθερό το πλεχτό μας και να ανοίξει λίγο. Πλέκουμε ένα άριχτο αντί για εδώ μια θηλιά πιο κάτω, σαν να πλέξουμε την πλέξη κανέστρου, με τη διαφορά ότι όταν κάνουμε το άριχτο που κάνουμε επάνω, πιάνουμε την πίσω θηλιά μας. Και δουλεύουμε με εφτάρι βελονάκι, κανονικά θέλει πιο μεγάλο βελονάκι, δηλαδή θέλουμε να γίνει σταθερή πλέξη μας. Πλέκουμε με το εφτάρι, ένα πιο κάτω και ένα από εδώ πίσω. Θα δουλέψουμε όλη τη σειρά και θα δείξουμε την επανάληψή μας. Πάμε στη δεύτερη σειρά μας του σχεδίου. Δεν θα έχουμε πλέον βουβό, το έβαλα το σημαδάκι απλώς για να θυμάμαι σε ποιο σημείο ξεκίνησα. Και τώρα, εδώ έχουμε ένα άριχτο που κάνουμε πιο κάτω, εδώ έχουμε ένα άριχτο πιο πάνω. Θα πλέξουμε το αντίθετο. Εδώ που έχουμε λοιπόν το μικρό άριχτο, θα μπούμε πιο κάτω, πάντα με διπλή κλωστή. Δεν χρειάζεται να σφίγγετε πάρα πολύ, γιατί έτσι κι αλλιώς είσαστε με διπλή κλωστή. Εδώ που έχουμε το μεγάλο άριχτο, θα πιάσουμε από πίσω. Από εδώ. Εδώ που έχουμε το μικρό, μπαίνουμε πιο κάτω. Όπως πλέκουμε τον κανέστρο, με τη διαφορά ότι εκεί που πιάνουμε το μικρό το άριχτο πάνω. Δεν πιάνουμε μπροστά, αλλά πιάνουμε πίσω τη μία κλωστή, εδώ. Και αυτό το συνεχίζεται
περίπου γύρω στα 20 εκατοστά ύψος και μετά θα δείξουμε πώς γίνεται το κλείσιμο και πώς βάζουμε το άλασμά μας. Και αφού έχουμε φτάσει στα 20 εκατοστά ύψος, εδώ, πλέκεται μία σειρά άριχτα, ένα στο καθένα, okay, και θα έρθουμε να βάλουμε το άλασμά μας. Ένας εύκολος τρόπος, γιατί στη συναρμολόγηση πολλές φορές το πάτε να βάλει το έλασμα, θα δυσκολεύει, είναι να βάλει το έλασμα εδώ στην τσάντα έτσι και να περάσετε δύο κλωστές για να το στερεώσετε από τη μία πλευρά από εδώ, στο κεντρικό σημείο, έτσι. Και από την άλλη πλευρά εδώ βάζουμε μία κλωστή διαφορετικού χρώματος για να έρθουμε να το στερεώσουμε. Εδώ. Λοιπόν, επίσης το συγκεκριμένο έλασμα θα το κάνουμε να έχει χερουλάκι, το οποίο κενό βασικά στο χερουλάκι, το οποίο να μπαίνουν τα χέρια μας. Επομένως, μην το βλέπετε ότι είναι στενό, δεν έχει θέμα. Θα δείτε ότι με τον τρόπο που θα το κάνουμε θα είναι μια χαρά. Λοιπόν, θα πάμε να ξεκινήσουμε το πλέξιμο. Λοιπόν, όπως είμαστε εδώ, με τη διπλή κλωστή κανονικά, θα ξεκινήσουμε να πλέκουμε άριχτα. Θα πιάνουμε από την πίσω θηλιά, εδώ, και θα πλέκουμε ένα στο καθένα. Θα γυρίσω λίγο έτσι να δείτε. Τώρα, θα υπολογίσουμε εδώ και στη μία πλευρά και στην άλλη. Θα υπολογίσουμε ότι θα αφήσουμε 7 θηλιές άπλεχτες. Θα βάλω τώρα εγώ τα σημαδάκια μου και θα ετοιμάσω. Λοιπόν, έχω βάλει τα σημαδάκια μου. Έχω υπολογίσει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 θηλιές τελικά στο κέντρο. Θα αφήσω περισσότερο γιατί το λέγοντας μου είναι 30. Και τώρα, έχω πλέξει μέχρι και το σημαδάκι μου. Αυτό γιατί το ξύλωσα κατά λάθος. Και από εδώ και πέρα θα πλέκω μόνο στο έλασμα. Δεν θα πλέκω δηλαδή κάτω εδώ στη βάση, γιατί θέλω αυτό να το αφήσω ανοιχτό για να βάζω το χέρι μου. Εδώ λοιπόν θα κάνω συν 2 παραπάνω, δηλαδή αντί για 9 θα κάνω 11 άριχτα. 3 με διπλή κλωστή κανονικά θα κάνω 11 άριχτα. Τώρα θα συνεχίσω να πλέξω τα υπόλοιπα μέχρι τη στροφή μου και μετά με τον ίδιο τρόπο θα κάνω και την άλλη πλευρά μου. Και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο που βλέπεις έχει το άνοιγμα και από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά. Εδώ μπορείς και πιο πριν μπορείς αν θέλεις να βάλεις τη φωδούλα σου. Εγώ θα τη βάλω τώρα, οι οποίες είναι έτοιμες. Θα σου πω και στην αρχή και στο τέλος το σύνολο πόσο βγαίνει τελικά για αυτό το kit. Και εννοείται ότι θα μας δώσεις μία μερούλα για να τα έχουμε έτοιμα. Έχει τσεπούλα κανονικά και το ράβεις με την απλή κλωστή εδώ πέρα πάνω πάνω. Θα το βάζεις φυσικά εσύ όπως το τελείωμά σου, μία σειρά πιο κάτω εδώ, για να μην σε ενοχλεί και στο κλείσιμο σου εδώ. Τώρα, εναλλακτικά επίσης εγώ προτείνω μία λεπτή χρυσή αλυσίδουλα, την οποία θα τη βάλουμε στο σημείο της τιμής. Και πριν κλείσεις, θα πατήσεις λίγο δεξιά και αριστερά μέσα την τσάντα και θα κλείσεις το έλασμά σου μετά, έτσι. Και η αλυσιδούλα σου μπορεί να μπει από εδώ από το πλάι, σε αυτό το σημείο εδώ κάτω. Θα την περάσω από τώρα και θα σου δείξω τελειωμένη. Έτοιμο λοιπόν το τσαντάκι μας. Εγώ εναλλακτικά σας έχω βάλει και αλυσιδούλα, αν θέλετε, για να την κρατάτε. Θα τη φορέσω κιόλας να τη δείτε πώς είναι. Μέσα στην τιμή εγώ θα σας βάλω και την αλυσίδα είτε έτσι είτε έτσι, όπως θέλετε εσείς. Είναι με 30 έλασμα, γι' αυτό και είναι μεγάλη. Μπορείτε όμως να την κρατάτε και σαν φάκελο χωρίς την αλυσίδα.